Να εστιάσουμε λίγο στα αδέσποτα. Πραγματικά είναι πολλά τα μηνύματα, οι φωτογραφίες που μας έχετε στείλει τις τελευταίες μέρες, τα τελευταία 2-24 ώρα από την Κυριακή και μετά με ζωάκια τα οποία βέβαια είναι αδέσποτα και είναι απροστάτευτα. Θέλω να πάμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αφιερώσει ένα πολύ μεγάλο μέρος καθημερινότητάς του στα αδέσποτα και στη στέγη προστασίας αδέσποτων ζώων. Αναφέρομαι στον κύριο Τάκη Προεστάκη, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο θα επιχειρήσει να μας κατευθύνει στο κομμάτι, στο μέτωπο, πώς μπορούμε να προστατεύσουμε ένα αδέσποτο και τι πρέπει να κάνουμε αν βρίσκεται σε κίνδυνο. Κύριε Προεστάκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ και βέβαια σε όλους μας, όσοι νιώθουμε φιλόζωοι, κατά κάποιο τρόπο σε καιρικές συνθήκες με ακραίο χαρακτήρα, είμαστε κάπως αγχωμένοι. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό θα ήταν αυτές τις μέρες που κάνει πάρα πολύ κρύο, αλλά και όχι μόνο αυτές τις μέρες, αλλά και πάντα να βοηθάμε τα αδέσποτα ζωάκια. Αλλά ειδικά τώρα με τόσο κρύο θέλουν τη βοήθειά μας. Είναι απροστάτευτα. Καλό θα ήταν κάθε ένας να κάνει μια μικρή θυσία και να βοηθήσει αυτά τα ζωάκια που υποφέρουν. Μάλιστα. Λοιπόν, για παράδειγμα, ναι, πάμε σε πρακτικές, σε χρηστικές συμβουλές. Ναι, ακριβώς. Όταν δούμε κάποιο ζωάκι το οποίο είναι αλυσοδεμένο στη μέση στο πουθενά και οι συνθήκες δεν είναι καλές, καλό θα είναι να πάρουμε τηλέφωνο το 100, να πάρουμε τηλέφωνο το 1410 που είναι ειδική γραμμή για καταγγελίες ζώων και να κάνουμε μια καταγγελία ώστε να βοηθηθεί αυτό το πλάσμα. Όταν δούμε ένα ζωάκι το οποίο είναι έξω από το σπίτι μας και είναι σε πολύ κακή κατάσταση, είναι αδέσποτο, κρυώνει, πεινάει, ας κάνουμε μια θυσία, να ανοίξουμε λίγο την πόρτα μας, να το βάλουμε μέσα, θα νιώσουμε πάρα πολύ καλά. Είναι αμαρτία από το Θεό να μένουν ανυπεράσπιστα αυτά τα ζώα. Όταν το βάλουμε μέσα για λίγο, καλό θα κάνουμε, κακό δεν θα κάνουμε. Είναι μια μικρή θυσία που θα κάνει μια ψυχούλα να νιώσει καλύτερα και είναι ό,τι καλύτερο για το πλασματάκι αυτό. Αν δεν θέλουμε να μας λερώσει το σπίτι, καλό θα ήταν να του βάλουμε φαγητό και να του φτιάξουμε εκεί απ' έξω ένα αυτοσχέδιο σπιτάκι, ώστε να μην κρυώνει το καημένο. Είναι απλά πράγματα που μπορούν να σώσουν μια ζωή. Κύριε Προεστάκη, αυτές τις δύο μέρες έχετε κληθεί κατά κάποιο τρόπο να αντιμετωπίσετε κάποιες καταστάσεις και κάποια περιστατικά που σας ανησύχησαν και αναφέρομαι στο κομμάτι της περίθαλψης και της προστασίας αδέσποτων. Κάθε μέρα έχω περιστατικά, αλλά αυτές τις μέρες είναι περισσότερα τα περιστατικά λόγω της κακοκαιρίας. Οι άνθρωποι είναι πιο ευαισθητοποιημένοι και βλέποντας τα ζωάκια να υποφέρουν ή παίρνουν ένα τηλέφωνο ή θα πάρουν τηλέφωνο το Δήμο ή θα πάρουν τηλέφωνο την αστυνομία. Υπάρχει ευαισθητοποίηση του κόσμου. Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά. Όταν τα βλέπουμε αυτά τα ζωάκια που υποφέρουν, όταν κάνουμε μια καταγγελία στο 100 ή στο 1410, υπάρχει μεγάλη προοπτική, υπάρχουν πολλές πιθανότητες το ζωάκι αυτό να σωθεί. Και εμείς προσωπικά που επεμβαίνουμε όταν δούμε κάποιο ζωάκι να υποφέρει, τα βλέπουμε και αγαλιάζει η ψυχή μας όταν τα βλέπουμε χαρούμενα. Γιατί όταν τα συναντάμε, είναι σε άθλια κατάσταση, σε τραγική κατάσταση και για μένα το κέρδος είναι όταν τα βλέπω να χαίρονται. Ξέρετε, εστιάζουμε στα αδέσποτα, αλλά θέλω λίγο να προτρέψουμε και τους ιδιοκτήτες. Και βέβαια σε πολλούς από αυτούς θα βάλω τη λέξη φιλόζωος εντός εισαγωγικών, καθώς το τελευταίο που έχουν, το πρώτο που έχουν στο μυαλό τους είναι να φύγουν, να περάσουν όμορφα και να αφήσουν το σκυλάκι αλυσοδεμένο κάπου. Θέλω λίγο να τους προτρέψουμε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να τηρούν όλους τους απαραίτητους κανόνες ευζοίας, όπως καταλαβαίνετε, για τα ζωάκια μας και βέβαια να θυμίσουμε ότι υπάρχουν και ποινές. Ακριβώς. Οι ποινές είναι τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ μεγάλα και καλό θα ήταν να το κάνουν για τα ζωάκια αυτά, γιατί πρέπει να καταλάβουν ότι είναι ψυχούλες και υποφέρουν. Εγώ έχω εδώ πέρα στο καταφύγιο 500 ζώα σε άριστη κατάσταση, ελεύθερα και χαρούμενα. Τους έχω μέχρι και τζάκι, έχω ό,τι ζώα μπορείτε να φανταστείτε εδώ πέρα, τα έχω βρει σε άθλη κατάσταση και είναι ελεύθερα και χαρούμενα. Λοιπόν, εγώ εδώ πέρα με τους εθελοντές, με δύο άτομα εθελοντές, φροντίζουμε και έχουμε χαρούμενα τόσα ζώα. Όταν λοιπόν κάποιος έχει ένα ή δύο ζώα δεμένα σε μία λυσίδα σε κακή κατάσταση, αυτό δεν είναι σωστό. Μπορεί πάρα πολύ εύκολα να τους προσφέρει την ευζωία που χρειάζονται,
Αλλιώς ας μην τα πάρει καθόλου. Δεν Μάλιστα. έχει κανείς κανένα δικαίωμα να παίρνει ζωάκι και να τα βασανίζει. Μάλιστα. Πώς μπορεί... Αν τα θέλουμε, τα παίρνουμε. Ακριβώς. Πώς μπορεί να σας βοηθήσει κάποιος και τι γίνεται και με τις υιοθεσίες, βέβαια. Αν κάποιος επιθυμεί να υιοθετήσει ένα σκυλάκι. Πάμε να στείλουμε ένα μήνυμα. Κοιτάξτε, εμένα, αν θέλει κάποιος να με βοηθήσει, μπορεί να μπει στη σελίδα μου στο Facebook, στο Taki Shelter, ή να μπει στο Instagram, στο Taki Shelter, και απλά να δει τη δουλειά μου και αν θέλει μπορεί να έρθει να κάνει εθελοντισμό και να υιοθετήσει και ένα ζωάκι. Αυτό είναι η καλύτερη βοήθεια για μένα. Αλλά η καλύτερη βοήθεια γενικά για όλα τα ζωάκια είναι όταν δούμε κάποιο ζώο που υποφέρει να κάνουμε κάτι να το βοηθήσουμε. Αυτό. Να μην υπάρχουν αδέσποτα. Δεν πρέπει να υπάρχουν αδέσποτα ούτε και δεσποζόμενα να βασανίζονται. Δεν υπάρχει νόημα να παίρνουμε κάποιο ζωάκι και μετά να το αφήνουμε να υποφέρει. Αν στα θετικά, δεν το θέλουμε, δεν το παίρνουμε. Ξέρετε, στα θετικά είναι αυτή η κινητοποίηση του κοινωνικού συνόλου και βέβαια τα social media έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο. Είδαμε τι έγινε ναι. με το γαϊδουράκι στην Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος, στο Κοροπή, στην Παιανία, δεν θυμάμαι, στα Μέγαρα, κάπου εκεί ήτανε. Τι έγινε και τι κινητοποίηση υπήρξε. Ακριβώς. Όταν υπάρχει κάποιο περιστατικό και δημοσιευτεί στα media, παίρνει διαστάσεις. Τότε υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Ναι, ναι. Μάλιστα, υπάρχει μάλιστα. μεγάλη κινητοποίηση. Λοιπόν, ναι. καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, κύριε Προεστάκη. Καλή δύναμη και με το καλό να τα ξαναδούμε. Να είστε καλά.